από τη μια να έχουμε μπλοκές στην επικοινωνία, από την άλλη να θέλουμε να επικοινωνήσουμε. Οτιδήποτε έχει σχέση με ταξίδια μπορείτε να τα οργανώσετε τώρα. Καλά είναι βέβαια από το άλλο Σαββατοκύριακο και μετά, όπου τα πράγματα θα είναι κάπως καλύτερα. Τα συναισθηματικά θα πρέπει να τα προσέξουμε αυτή την εβδομάδα, ιδιαίτερα προς το τέλος του μήνα, καθώς θα γίνουν κάποιες εντάσεις. Γενικότερα, μέχρι το τέλος του μήνα είναι λίγο πιεσμένα τα πράγματα, μέχρι να δούμε εκεί μέσα στο Δεκέμβρη. Βέβαια, στις εμπόλεμες καταστάσεις και στο Δεκέμβρη θα πάρουν μπρος, αλλά μπορεί να υπάρξουν πολλές συμφωνίες, μπορεί οι άνθρωποι να βλέπουν τα πράγματα που πάνε και να προσπαθήσουμε να γυρίσουμε το κάρο κατά δω. Έτσι λοιπόν, για εσάς τους κρυούς, η επαγγελματική και η κοινωνική σας ζωή είναι πολύ σημαντική αυτόν τον καιρό και θα πρέπει να κάνετε βήματα. Μπορεί πρόσωπα αντιθέτου φύλου να σας βοηθήσουν, είτε ηθικά, είτε υλικά, είτε συναισθηματικά. Ενώ γενικότερα φίλοι είναι κοντά σας. Οι έννοιες σας πάνω στα οικονομικά τελειώνουν. Ενώ θα έχετε μηνύματα, ειδήσεις, τηλεφωνήματα, αν είστε γεννημένοι γύρω στο τέλος Μαρτίου, είναι μια σημαντικότατη εποχή για εσάς που θα έχετε πάρα πολλά πράγματα να ρυθμίσετε αυτόν τον καιρό. Ήταν τελευταίων ημερών, είπαμε, είστε επαναστατημένοι μέσα στην Επανάσταση. Οι Ταύροι μας που είναι γεννημένοι τον Απρίλιο έχουν αντιφατικές καταστάσεις. Από τη μία τα βάζετε με πρόσωπα κύρους, προσοχή, κρυολογήματα, μικροατυχήματα. Από την άλλη όμως η Αφροδίτη σας χαμογελά, σας ανοίγει δρόμους για ταξίδια, έχετε επαφές με ανθρώπους που βρίσκονται μακριά. Ενώ αν θέλετε να μιλήσετε για οικονομικά, σήμερα και αύριο είναι καλύτερα. Από την Παρασκευή θα σας λέω προσέχετε. Α, την Πέμπτη είναι και 17 Νοέμβρη. Από την Πέμπτη Παρασκευή θα σας λέω προσέχετε και αν τα οικονομικά. Απλώς μπορεί να κάνετε λάθος στην αρχή. Παρεμβαίνει, ποιος είναι αυτός που κάνει λάθη, μας κάνει να κάνουμε λάθη, ο Ποσειδώνας. Παρεμβαίνει ο Ποσειδώνας που σημαίνει ότι κάτι απατηλό μπορεί να γίνει για σας στα οικονομικά. Αντίθετα για τους διδύμους, ενώ σήμερα είναι μια καλή μέρα, η Σελήνη είναι στο δικό σας ζώδιο, μπορείτε να ασχοληθείτε με τα πολύ προσωπικά σας θέματα. Από αύριο μεθαύριο προσέχετε, ειδικά την Παρασκευή, ο Ερμής συναντά κακά τον Ποσειδώνα, σε γωνία τον συναντά, που σημαίνει ότι μπορεί να κάνετε λαθεμένες επιλογές τόσο σε επαγγελματικά όσο και σε σχέσεις και συνεργασίες, ειδικά αν είστε γεννημένοι προς το τέλος Μαΐου. Αντίθετα φτιάχνουν τα πράγματα, είναι πολύ πιο σημαντικά. Πάντως να ξέρετε ότι από 18 μέχρι 23 έχετε να κάνετε κάποιες συζητήσεις οι οποίες στην αρχή είναι μπερδεμένες και θολές και στη συνέχεια είναι λίγο πιο δύσκολες. Παρόλα αυτά ο Δίας ευνοεί τα σχέδιά σας και σιγά σιγά θα φέρετε τα πράγματα στα μέτρα που εσείς θέλετε. Δίδυμος είναι και ο Τραμπ των τελευταίων ημερών και σε λίγο που θα πάει ο Κρόνος απέναντί του και έχει μια δύσκολη γωνία, πάντως θα δυσκολευτεί να κάνει αυτά που έχει στο νου του να κάνει, αν και εφόσον πάνε τα πράγματα ευνοϊκά για εκείνον. Μάλιστα. Για τον καρκίνο μας, ναι. Για τον καρκίνο μας τα πράγματα είναι λίγο περίεργα. Στον χώρο της δουλειάς θα πρέπει να προσέξετε, ενδεχομένως να κάνετε κάποια λάθη, να πείτε κάποιες κουβέντες οι οποίες δεν αρέσουν στους συνεργάτες σας. Είστε λίγο υπερβολικοί αυτόν τον καιρό, ενώ θα δώσετε έναν αγώνα για ένα οικονομικό, κληρονομικό, φορολογικό θέμα, τα οικονομικά. Ή των τελευταίων ημερών που είναι και η κυρία Μέρκελ, είδες, ξαφνικά δήλωσε ότι θα είναι υποψήφια. Η καρκίνη των τελευταίων ημερών έχετε μία αναστάτωση πάνω στα επαγγελματικά σας και ενδεχομένως εκεί Ιανουάριο-Φεβρουάριο να κάνετε το μπαμ. Προσέχετε πριν το κάνετε το μπαμ. Αν μπορείτε τώρα να διορθώσετε καταστάσεις είτε στη δουλειά σας είτε στη σχέση σας, αν δεν έχετε πάρει σοβαρές αποφάσεις, κάντε το τώρα που είναι τα πράγματα πολύ καλύτερα για εσάς και από τις αρχές του μήνα ακόμα καλύτερα. Λιοντάρια μας, εχθές δύο λιοντάρια, Ομπάμα, φανταστικός. Νομίζω ότι τον ερωτεύτηκαν, συγγνώμη, όλες οι γυναίκες, όλες οι Ελληνίδες. Νομίζω. Ήταν πάρα πολύ καλός, πάρα πολύ ωραίο. Το εύσημο, πάρα πολύ έξυπνο. Τέλος πάντων. Τα λιοντάρια μας εχθές. Γιατί. Και εμείς τα σχολιάζαμε το πρωί. Ναι, ήταν καταπληκτικός. Λοιπόν, τα λιοντάρια μας, αυτές τις μέρες έχετε να κάνετε σοβαρές συζητήσεις. Από Παρασκευή θα έχετε κάποιες λαθεμένες πληροφορίες, τις οποίες θα πρέπει να προσέξετε ως την επόμενη Τετάρτη. Το τι θα αποφασίσετε, παρά το γεγονός ότι είστε αποφασισμένοι πολύ να αλλάξετε πολλά πράγματα στη ζωή σου. Αν είστε γεννημένοι μετά τις 15, μία αλλαγή είναι συναρπαστική για σας, η οποία θα πάει πάρα πολύ καλά. Και αν είστε γεννημένοι 7, 8, 9.
Έστω και αν έχετε κάποιες εντάσεις ο Άρης απέναντι από το ζώδιό σας, θα δείτε τα σχέδιά σας σιγά σιγά να πραγματοποιούνται. Στο χώρο της δουλειάς θα έχετε ευχάριστα γεγονότα. Οι Παρθένοι μας από αύριο πρέπει να προσέχετε συναλλαγές που μπορεί να κάνετε, σχέσεις, συνεργασίες. Και αν κάνετε κάτι σε οικογενειακό επίπεδο, μπορεί να έχει σχέση με τα παιδιά. Ίσως να κάνετε κάποιο λάθος, ειδικά αν είστε γεννημένοι προς το τέλος Αυγούστου. Αν είστε τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, προσέχετε όλες τις επόμενες μέρες. Από τη μία μπορεί να κάνετε ένα λάθος και από την άλλη να το δείτε, να ξεδιπλώνετε και αυτό να σας στεναχωρεί, παρά το γεγονός ότι φίλοι είναι κοντά σας και ουσιαστικά τα πράγματα βελτιώνονται σιγά σιγά. Και είπαμε ότι αυτός ο χρόνος στον τοξότη, μακάρι να μην φύγει από εκεί, να καθίσει εκεί, είναι καλός, είναι γλυκός, είναι λίγα πράγματα φέρνει. Και ο τοξότης, να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι είναι το ζώδιο της ανώτερης εκπαίδευσης, της δικαιοσύνης, των πολιτικών αποφάσεων, και βλέπουμε ότι όλα αυτά τα θέματα έρχονται στην επιφάνεια για να επιληθούν με καλό τρόπο. Για τους ζυγούς μας, Σάσα μου, η εποχή σου έτσι ξανοίξου τώρα. Τώρα οι ζυγοί μας μπορείτε να δείτε τα σχέδιά σας να πραγματοποιούνται, όχι μόνο στον επαγγελματικό, αλλά και στον προσωπικό σας τομέα. Προσπαθήστε να επωφεληθείτε, μην κλείνεστε μες στο σπίτι, μες στο σπίτι σας βλέπω. Ενώ θέματα τα οποία έχουν σχέση με πρόσωπα του περιβάλλοντός σας, θα πρέπει να προσέχετε τον τρόπο που χειρίζεστε το λόγο. Γενικά είναι μια καλή περίοδο για εσάς, ακόμα και αν έχετε κάποιες δυσκολίες, σίγουρα τις ξεπερνάτε πιο εύκολα. Των τελευταίων ημερών, άστο θα τα πούμε. Για τους Σκορπιούς μας τελειώνει η πορεία του ήλιου στο δικό σας ζώδιο. Ένα οικονομικό θέμα από αύριο μεθαύριο μην το συζητήσετε, γιατί δεν είναι μια καλή μέρα για να έχετε μια σαφή εικόνα των οικονομικών. Ίσως λίγο αργότερα είναι καλύτερα. Θα κάνετε μικρές διαδρομές με αγαπημένα πρόσωπα και μην μαλώνετε με πρόσωπα της οικογένειάς σας. Αν είστε γεννημένοι προς το τέλος του Οκτώβρη, ένα καυγαδάκι αυτές τις μέρες, είσαστε έτοιμοι να το ρίξετε. Οι τοξότες μας των πρώτων ημερών είναι σε μια πολύ καλή φάση. Έχετε μηνύματα, ειδήσεις, τηλεφωνήματα. Από αύριο μεθαύριο, εσείς που είστε γεννημένοι 31, 32, ξέρω εγώ, προσέχετε οικογενειακές καταστάσεις. Κάτι είτε με ένα παιδί, είτε με κάποια νεαρά πρόσωπα ή για ένα οικονομικό θέμα, μπορεί να έχετε κάποιες εντάσεις. Βέβαια, έχετε πολλές μετακινήσεις και πολλά πράγματα να κάνετε, ενώ η συναισθηματική σας ζωή φαίνεται να παίρνει ένα νέο δρόμο. Ο δε Κρόνος, ο οποίος είναι καλός στο ζώδιό σας, θα σας δείξει αλήθειες. Αν αληθινά είναι αυτά που βλέπετε γύρω σας, θα τα επιβεβαιώσει. Αν όχι, δεν ξέρω τι θα κάνετε. Των τελευταίων ημερών, βέβαια, εσείς είστε από αυτούς τους πολύ τυχερούς που μπορεί να δείτε τη ζωή σας να αλλάζει από τη μία στιγμή στην άλλη. Ένα παιδί, ένας έρωτας, πάρτε και ένα λαχείο, δεν ξέρω τι γίνεται, πάρτε και για την επιταγή. Λιοντάρια τελευταίων ημερών, τοξότες τελευταίων ημερών και κρυοί και δίδυμοι, πάρτε για την επιταγή, μήπως την κερδίσετε. Οι εγώ καιροί μας, μην δίνετε αφορμές για σχόλια, θα κάνετε κάποια έξοδα, ενώ σήμερα θα πρέπει να ασχοληθείτε περισσότερο με τη δουλειά ή και με την υγεία. Μία συμφωνία που μπορεί να κάνετε εν κρυπτό δεν βγαίνει όπως εσείς νομίζετε, γι' αυτό ίσως είναι καλύτερα ή να την αφήσετε ή πραγματικά να δείτε όλη τη διαδικασία πώς μπορεί να προχωρήσει. Πάντως στον επαγγελματικό σας χώρο θα παρουσιαστούν πολλές ευκαιρίες και πάρα πολλοί θα παντρευτούν. Παιδιά, το 2017 θα γίνουν οι περισσότεροι γάμοι και λαμπροί γάμοι, αλλά και πάρα πολλοί χωρισμοί. Αλλά πάρα πολλοί γάμοι. Μάλιστα. Ετοιμαστείτε. Οι υδροχόοι μας αύριο μεθαύριο σε συλλογική δουλειά ή με φίλους και πρόσωπα του περιβάλλοντός σας ενδεχομένως να έχετε κάποιες διαφωνίες. Παρ' όλα αυτά είστε πάρα πολύ δυνατοί, υπάρχει μια όψη η οποία θα σας κάνει πραγματικά ευτυχής. Εκεί είμαστε μία Δεκεμβρίου, μία Δεκεμβρίου είναι καταπληκτική μέρα. Θα έχετε ένα σημαντικότατο βήμα να κάνετε αυτόν τον καιρό. Συναισθηματικά δεν ξέρω πώς είστε, κάπως είστε. Ενώ για τα ψαράκια μας. Ναι, η Αφροδίτη που είναι στο προηγούμενο από σας ζώδιο μπορεί να κάνετε ανακατατάξεις μέσα στην καρδιά σας. Ψαράκια, είναι μία μέρα η οποία είναι εξαιρετική για σας. Θα έχετε ένα θέμα επαγγελματικό το οποίο θα σας φορτίσει από αύριο, αν είστε γεννημένοι γύρω στη 1 Μαρτίου.
Όμως προετοιμάζεται μια επιτυχία για εσάς που είστε γεννημένοι τελευταίες μέρες. Και ο Κρόνος σας δείχνει αλήθειες, αλλά είναι καλός. Εγώ 2-2. Διεκδίκησε μοναδικό.